Καλημέρα. Θέλω εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, των εργαζομένων και των φιλοξενουμένων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας να ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη της Καβάλας. Δυστυχώς φέτος από την παρέα μας λείπει ο αείμνηστος ο κύριος Παυλίδης, ο οποίος ανελιπώς κάθε χρόνο ερχόταν και πρόσφερε δώρα και μιλούσε και συζητούσε εδώ με τα παιδιά και με τους εργαζόμενους φυσικά. Για μας πέρα από την συμβολική του σημασία η επίσκεψη αυτή δείχνει ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί αυτή τη στιγμή μέσω διάφορων εκδηλώσεων, διάφορων δράσεων να μπορέσει να στηρίξει το σπουδαίο έργο, σημαντικό έργο που γίνεται από τους εργαζόμενους όλων αυτών των παραρτημάτων και κυρίως των παραρτημάτων που έχουν να κάνουν με την παιδική προστασία αλλά και με την αναπηρία. Σε ό,τι αφορά το θεσμό της αποιδρυματοποίησης, και όταν λέμε αποιδρυματοποίηση εννοούμε μέσα από τα εργαλεία της αναδοχής και της υιοθεσίας να μπορέσουν τα παιδιά αυτά, γιατί είναι δικαίωμά τους φυσικά, να ζουν και να μεγαλώνουν μέσα σε μια οικογένεια, είτε να επιστρέψουν στις βιολογικές τους οικογένειες είτε να πάνε σε μια ανάδοχη οικογένεια. Και αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα αλλά και για όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και για τους εργαζόμενους. Η καλύτερη ευχή για το 2017 θα είναι του χρόνου τέτοια εποχή το παράρτημα προστασίας παιδιού της Καβάλας να έχει λιγότερα τουλάχιστον παιδιά από ό,τι έχει αυτή τη στιγμή, που σημαίνει, πράγμα που σημαίνει ότι πολλά παιδιά θα έχουν είτε επιστρέψει στις βιολογικές τους οικογένειες, είτε θα είναι σε κάποια ανάδοχη οικογένεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλά Χριστούγεννα σε